18 Οκτωβρίου 1981, το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο τιμόνι του πετυχαίνει σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές και για πρώτη φορά αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Με συνθήματα όπως η Ελλάδα νίκη στους Έλληνες και εδώ και τώρα αλλαγή, ο Ανδρέας Παπανδρέου κατόρθωσε να εκφράσει τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Χαρακτηριστικά είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, την επομένη της εκλογικής επικράτησης του πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, στη δήλωσή του που μεταδόθηκε τα ξημερώματα της 19ης Οκτωβρίου, επεσήμανε μεταξύ άλλων. Γιορτάζουμε τη νίκη της αλλαγής και θα ήθελα να σας παρακαλέσω μέσα στη γιορτή σας και στη χαρά σας να μην ξεχάσετε πως το Πασόκ είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, πως το Πασόκ ζητά τώρα από το λαό μας συμφιλίωση. Ελπίδα που δεν διαψεύστηκε χαρακτήρισε τη σημερινή επέτειο η φόφη γεννηματά. Στις 18 Οκτωβρίου του 1981 ο λαός άλλαξε τη μοίρα του. Πίστεψε και αγωνίστηκε για μια ελπίδα που δεν διαψεύστηκε. Όσο και αν χτυπηθεί ο χώρο μα, οι ρίζε που μπήκαν παραμένουν στέρε. Με όσα καταφέραμε, με όσα μάθαμε και κυρίω με όσα ονειρευόμαστε προχωράμε. Στι εκλογέ τη 18η Οκτωβρίου 1981, το Πασόκ με 48,07% κατέλαβε 172 έδρε,